Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Έχουμε περίπου από το 70% των εκλογικών τμήματων τα αποτελέσματα. Και φαίνεται ότι προσεγγίζουμε το 60%. Είναι μια καθαρή νίκη, τώρα αν κάνω 58 ή 61, δεν μας απασχολεί πολύ. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η επιτυχία μας ανήκει στο λαό και της Αργυρούπολης και του Ελληνικού. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας τίμησε και μας έδειξε την εμπιστοσύνη του. Και αυτό δείχνει ότι η προσπάθεια δεν πάει χαμένη. Δεν πρέπει να κάνουμε την ελπίδα μας και την αισιοδοξία μας. Ότι όταν παλεύουμε, όταν δουλεύουμε, όταν αγωνιζόμαστε, αυτό μπορεί να αναγνωρίζεται κιόλας. Συνεπώς θα πρέπει να το κάνουμε περισσότερο ακόμα. Και αυτό το μεγάλο ποσοστό που παίρνουμε μας δημιουργεί μεγαλύτερη ευθύνη και μεγαλύτερη δέσμευση να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά που θέλει ο κόσμος από μας. Θέλω να πω πάλι ότι αυτή η νίκη ανήκει σε όλους μας. Θέλω να το έχουμε αυτό μέσα στο μυαλό μας. Είναι στα στελέχη της παράταξής μας, τους υποψήφιους, τους φίλους που δουλέψαμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γι' αυτό το ποσοστό μας βοήθησαν και άλλοι άνθρωποι. Μας βοήθησαν και μας ψήφισαν και άνθρωποι που είχαν άλλες επιλογές στο πρώτο γύρο, που ανήκαν σε άλλες παρατάξεις. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Αυτό το ποσοστό δεν είναι μόνο δικό μας δηλαδή. Είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των ανθρώπων που μας βοήθησαν και μας στήριξαν. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότεροι άνθρωποι για να τα βγάλουμε πέρα στον καινούριο Δήμο. Λέγαμε και προεκλογικά ότι τα προβλήματα είναι σημαντικά, οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότεροι άνθρωποι και καλύτερα οργανωμένα για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Συνεπώς, αυτό αφορά όλους μας. Ο καθένας μπορεί κάτι να κάνει. Και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό, να οργανώσουμε καλύτερα τη δουλειά μας και να αξιοποιήσουμε όλο το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει. Και όλοι εδώ που είμαστε σήμερα και χαιρόμαστε, ο καθένας να μπορέσει μέσα στη διάρκεια των επόμενων 3,5 χρόνων να βάλει το λιθαράκι του σε μια συλλογική δουλειά για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, δύο πράγματα κρατάμε στο μυαλό μας. Ένα, ευχαριστούμε τον κόσμο. Και κρατάμε πάντοτε ότι μας βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και το δεύτερο είναι ότι θέλει πολύ περισσότερη δουλειά από εμάς. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, νομίζω δεν θα έχετε αντίρρηση, να αφιερώσουμε έτσι τη χαρά μας και την επιτυχία μας σήμερα στον Κώστα τον Κορτζίνη. Τις περασμένες εκλογές, έτσι τέτοια μέρα ήταν εδώ μαζί μας, σήμερα δεν είναι μαζί μας. Όμως στηριζόμαστε ακόμα στην παρακαταθήκη του. Αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στον Κώστα τον Κορτζίνη. Να είστε καλά, καλή δύναμη για να συνεχίσουμε με αισιοδοξία και με εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, να έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και στην κρίση τους. Να είστε καλά.
Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά. Συγχαρητήρια. Καλή δύναμη. Να σας χαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για τη δουλειά που προσφέρουν. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια. Πού είναι μέσα εδώ είναι και δουλεύει.